Επιστροφή στο Δελτίο και ξεκινάμε με μια σημαντική διάκριση για την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου που βλέπει τρεις δικές της ποικιλίες από κρασιά να βραβεύονται με μετάλλια. Την ίδια ώρα το εινοποιείο της ΕΑΣΥ βραβεύτηκε ως ένα από τα τρία καλύτερα σε ολόκληρη την Κρήτη. Τρεις εξαιρετικά σημαντικές διακρίσεις που έρχονται να επιβεβαιώσουν την επιτυχία της μεγάλης προσπάθειας στήριξης των κρητικών παραγωγών και των τοπικών ποικιλιών απέσπασαν τα κρασιά της Ένωσης Ηρακλείου σε έναν από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς κρασιών του κόσμου, το Decanter World Wine Awards. Οι γηγενείς ποικιλίες Λιάτικο, Θραψαθύρι και Βυδιανό απέσπασαν δύο αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μετά από πολλά χρόνια η Ένωση Ηρακλείου ξανασυστήνεται στους φίλους του κρασιού, με πολύ καλά κρασιά, με τοπικές γηγενείς ποικιλίες. Εκεί έχουμε δώσει τη βάση μας, στα κρητικά προϊόντα, στα κρητικά κρασιά. Όπως επισημαίνει ο Σταύρος Γαβαλάς, η Ένωση Ηρακλείου παραμένει σταθερά προσιλωμένη στο στόχο της και το σκοπό της για την ανάδειξη των κρητικών προϊόντων και τη στήριξη των κρητικών παραγωγών. Είναι μια προσπάθεια πολύ επίπονη και πολύ σοβαρή. Όπως και να ευχαριστήσουμε τους παραγωγούς που εμπιστεύτηκαν τα σταφύλια τους στην Ένωση. Και ευχόμαστε να το κάνουμε και φέτος. Εμείς έχουμε βάλει από τη μέρα που πήγαμε εκεί σαν νέα διοίκηση σημαία μας την ποιότητα και μόνο την ποιότητα. Και επιστέγασμα όλης αυτής της προσπάθειας είναι τα βραβεία που έρχονται. Είναι ο τρίτος διεθνής διαγωνισμός που παίρνουμε βραβεία σαν Ένωση Ηρακλείου, κάτι πρωτόγνωρο τα τελευταία 10 χρόνια είχε να βραβευτεί η οργάνωση. Μέσα από αυτή την προσπάθεια κατάφερε μέσα σε μόλις ένα χρόνο να κάνει το εινοποιείο της οργάνωσης να βρει τη θέση που του αξίζει. Καθώς συγκαταλέγεται με βάση τη βαθμολογία που απέσπασαν τα κρασιά στα τρία καλύτερα εινοποιεία της Κρήτης. Γεγονός που αποτελεί δέσμευση ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα και με ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα η προσπάθεια στήριξης του κρητικού αμπελώνα. Είχαμε την τρίτη καλύτερη βαθμολογία από όλα τα εινοποιεία της Κρήτης. Να τονίσουμε ότι πολλά εινοποιεία της Κρήτης πήραν βραβεία και αυτό δείχνει τη δυναμική που έχει ο κρητικός αμπελώνας και τη σοβαρή προσπάθεια που γίνεται από όλους μας. Εμείς αυτό κάνουμε, αυτός είναι ο στόχος, οι κρητικές ποικιλίες, να στηρίξουμε τον κρητικό αμπελώνα και τον κρητικό παραγωγό. Δυστυχώς όμως υπάρχουν φαινόμενα που ακόμα και σήμερα μαθαίνουμε ότι έρχονται φτηνά κρασιά από το εξωτερικό και δεν ξέρουμε αν καταλήγουν στο καταναλωτή ως προϊόν Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα βαφτίζουν κρητικά. Είναι ένα θέμα που πρέπει να δουν σοβαρά οι υπηρεσίες και να το πατάξουν αν όντως συμβαίνει.